Γεια και καλώς ήρθατε στο επόμενο μας βίντεο, και σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Clash of Clans. Να αλλάξω το ίντερνετ, ναι, σε λεπτό. Γιατί αλλάζω δωμάτια κάθε φορά. Και ναι. Πάει κάτι εδώ, χαίρεστο, δεν πειράζει. Έτσι έως σήμερα θα σας μάθω 5 πολύ τέλειους τρόπους για να πάρετε gems. Μια που ξέρω ότι πολλοί τα χρειάζονται τα gems. Γι' αυτό θα δούμε πώς θα μπορούμε να πάρουμε πολλά gems, περίπου 200 ανά 2 εβδομάδες. Είναι ο καλύτερος τρόπος να παίρνεις gem. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένος, αλλά πρέπει να τον υπακούτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκίνησε το war, είμαστε μπροστά. Κινήσε το γόρκι μας μπροστά, εντάξει. Πολύ λίγο έχει γίνει, λοιπόν. Ναι. Πάμε στον dragon. Λοιπόν, παιδιά. Πάμε στον dragon, τι να κάνουμε. Πάμε στον dragon. Πάμε στον dragon. Έχει κάτι μέσα το Great Nepal. Όχι ρε φίλε. Πολλά τράκο. Τώρα θα σου δείξω. Έλα, μπιτ. Μπιτ, άντε. Μπέκα. Λοιπόν, μόλις τελειώσουμε αυτή την ατάκα θα σας δείξω τους τρόπους για να πάρετε πολλά gems, περίπου 200 άτομα τις 2 εβδομάδες. Είναι πολύ τέλειο τρόπο. Δεν έχω ρίξει ακόμα Barbarian King. Και ούτε με πρέπει να ρίξω. Γιατί είναι ένα στάγχο λέξη. Που έχει πολλές καλές βοήθειες. Αλλά ένα χειρίξι μετά το ρίξω. Ένα στάγχο λέξη με πάρα πολύ καλές βοήθειες. Λοιπόν, τώρα εδώ με διάνω στο μυαλό μου, έχω να πάρω αυτήν την τέλεια witch που τη θέλω πάρα πολύ καιρό και θα την πάρω μόλις αρχίσει το event. Το event. Το 4 επίσης θα μπορούσα να την πάρω 100% γιατί. Εντάξει, παιδί μου. Χωράω και το 2.760.000. Λοιπόν, οι 5 καλύτεροι τρόποι, λοιπόν, ξεκινάμε το βίντεο. Πρώτος τρόπος είναι τα obstacles. Τα obstacles να τα αφήνετε να μαζεύονται στο χωριό σας, κάπου στα 40 obstacles συνολικά. Και μόλις σας μαζευτούμε, λοιπόν, εδώ δεν μου έδωσε διαμάντι. Αλλά αν μαζευτούμε πολλά obstacles, μπορεί να πάρετε πολλά διαμάντια, το μεγαλύτερο ποσό κάπου στα 200, και αν έχετε μαζέψει πολλά την ίδια ημέρα 200. Είναι πολύ καλός τρόπος. Μπράβο Supercell που βγάζει τα obstacles, γιατί μας γεμίζει λίγο με διαμάντια. Λοιπόν, όμως υπάρχει ένας πολύ καλύτερος τρόπος. Υπάρχουν τα obstacles και στο νέο χωριό, όπου να πάρετε, υπάρχουν κάποια trees. Αυτά εδώ τα trees πρέπει να τα παίρνετε και αυτά, αυτός είναι ο ίδιος τρόπος, δεν είναι άλλος. Και από εδώ μπορεί να σας δώσει κανένα διαμάντι και μου δίνει 6 διαμάντια μέσα σε ένα obstacle. Σημαίνει ότι ναι, είναι τέλειο. Λοιπόν, και με αυτό εδώ τον τρόπο. Ο δεύτερος τρόπος, λοιπόν, πάμε στον δεύτερο τρόπο, που είναι πιο εξελιγμένος, είναι τα events. Τα events εδώ, κάποια events πρέπει να τα συμπληρώνετε. Όχι με spells, αλλά με healer. Η healer θα τα συμπληρώσετε το event healer, και αν πρέπει να βάλετε 3 healers σε μια attack, θα σας δώσει 30 διαμάντια. Έτσι, μέσα σε μία μέρα, αν κάνετε 3 attack με healer, σας έρχονται επιφυλαγμένα 30 gems. Συν άμα έχετε και obstacle, τότε θα είσαστε πολύ καλύτερα. Ο τρίτος τρόπος, λοιπόν, αλλά τα obstacles πρέπει να είναι πολλά μαζί. Ο τρίτος τρόπος είναι ένας πολύ τέλειος τρόπος.
Να πάτε να αγοράσετε. Πλάκα. Λοιπόν, ο τρίτος τρόπος για να πάρετε gems είναι. Περιμένετε. Τα gem box. Τα gem box είναι ένα πράγμα που σου δίνει 25 διαμάτια. Και σου δίνεται περίπου κάθε 2 μέρες. 3, άντε. Τα gem box σου δίνουν πολλά διαμάτια. Όμως, όταν έχει gem box, αν έχεις και περίπου 20 obstacles, σημαίνει ότι θα σου δώσουν το κουτί με τα gems και τα 20 obstacles σου έχουν επιφυλαγμένα το πολύ. Σου έχουν επιφυλαγμένα το πολύ την ίδια μέρα 100 διαμάντια. Στο λέω εγώ πραγματικά, θα πάρεις 100 διαμάντια και αυτός είναι ο τρίτος τρόπος. Το gem box μαζί με τα obstacles κάνουν τέλεια δουλειά. Πραγματικά πιστέψε με, κάνουν τέλεια, πολύ τέλεια δουλειά και εξελιγμένη δουλειά και όλα αυτά. Ο τέταρτος τρόπος που είναι πριν το τέλος σχεδόν. Ο τέταρτος τρόπος στο νέο μας χωριό. Βλέπετε ότι υπάρχει αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό εδώ το πράγμα είναι αυτό εδώ. Αλλά δίνει gems. Και είναι, λέγεται gem mine. Και εμένα τώρα μου δίνει 2 διαμάντια. Το έχω περίπου 12 ώρες και τις 12 ώρες μου δίνει 2 διαμάντια. Ένας καλός τρόπος, σου δίνει λίγα διαμάντια, σε προμηθεύει λίγα, αλλά είναι ένας καλός τρόπος και μόνο 120.000 έλξη μπορεί να το πάρεις. Και 180.000 μετά να το αναβαθμίσεις και να το πας καλύτερο level. Εντάξει. Λοιπόν, αυτός είναι ο τέταρτος τρόπος που περίπου το μήνα, σας υπολογίζω και το μήνα πώς θα παίρνετε. Το μήνα θα παίρνετε κάπου στα 50 gems. Πράγμα το οποίο αν τα αποθηκεύετε το μήνα είναι πολλά τα 50 gems. Και μπράβο Supercell που έχει κάνει και το gembo. Το gembo. Καλά, καλά. Εντάξει. Καλή νησιά, καλή νύχτα. Λοιπόν, και πάμε στον πιο τελευταίο τρόπο. Λοιπόν, παιδιά, ο τελευταίος τρόπος είναι ένας τρόπος που περιέχει δύο πράγματα μαζί. Το πρώτο πράγμα είναι να πας και να γίνεις πολύ καλός παίκτης με το Clash of Clans. Δηλαδή, κοιτάξτε, να μπεις σε μια καλή κλάν και πρώτη κλάν. Και άμα είσαι πρώτος στους 20, θα παίρνεις 50.000 διαμάντια η πρώτη 20. Σημαίνει αυτό, πολύ, πολύ παιχνίδι. Πρέπει να περιέχεις πολύ παιχνίδι. Πολύ. Να ασχολείσαι με το παιχνίδι. Και να πας και να μπεις πρώτος. Θέλει ένα χρόνο, μισό χρόνο, 6 μήνες. Πολύ καλό παιχνίδι. Και μετά είναι μαζί τα achievements. Achievements, πώς θα λέτε. Λοιπόν, τα achievements είναι πολύ κερδοφόρα. Και βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια achievements που σου δίνουν όχι μόνο gems, αλλά σου δίνουν και άλλα πράγματα. Όπως εδώ, που δίνω περίπου εγώ 1000 το μήνα σε περίπου 25-6. Σε περίπου, όχι, σε περίπου 15 μήνες από τώρα, θα κερδίσω 250 διαμάντια. Και κοιτάξτε και κάτι. Με κοιτάτε. Το League All Star θα μου δώσει, παιδιά, 1000 διαμάντια μόλις πάω αυτό το League. Το Master League. Θα πάρω αυτό εδώ, θα πάρω 1000 gems σε 18 τρόπια. Σημαίνει ότι αν παίξετε και πάρετε αφοσιωμένοι πολλές ώρες, θα είσαστε πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και εγώ είμαι πολύ κοντά να πάω στο πρώτο παίκτη στο όλο. Και τι? Θα είμαι πολύ κερδοφόρος και θα πάρω 1000 διαμάντια και θα έχω 2018 διαμάντια. Πράγμα το οποίο είναι τέλειο. Θα πάρω δηλαδή 1000 διαμάντια σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα μέσω των 18. Και αυτά. Λοιπόν, 1000 διαμάντια είναι πολλά. Και τι? Και θέλετε μόνο αφοσιωμένο παιχνίδι. Με αφοσιωμένο παιχνίδι θα φτάσετε τα 2600 και πέρα, σας το λέω, ειδικά στην ομάδα μου. Το λέω ειδικά στην ομάδα μου και ειδικά στην τρίτη, στο τρίτο μέλος και στο τέταρτο και στο πέμπτο, με αφοσιωμένο παιχνίδι και με πολλή δουλειά σίγουρα θα έχετε καλά αποτελέσματα. Παιδιά, σας το λέω, θα έχετε πολύ καλά αποτελέσματα. Πήγαινε war. Κοιτάξτε, εγώ θα πάρω 1000 διαμάντια σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Περίπου των 5 ημερών. 5 ημέρες.
5 μέρες, σήμερα, 1000 διαμάντια, σήμερα. Εντάξει, τέλος. Γιατί, απλά χαλάσω 49, θα πάρω το πενταπλάσιο του 49, ξαπλάσιο, εφταπλάσιο, όσο καν είναι. Και βέβαια, ένας από την κλάν μας, πάει για war. Μπράβο του. Πάει σε έναν καλό. Επειδή αυτό το βίντεο, με είδατε ότι θα πάρω πολλά διαμάντια, γι' αυτό αντίο, bye.